Εξοργισμένη είναι η δημοφιλής ηθοποιός Κλέλι Αρενέση με τι φωνικέ πυρκαγιέ που καταστρέφουν τη χώρα, με την κυβέρνηση Μιτσοτάκη την οποία χαρακτηρίζει ω κανονική δικτατορία λόγω τη στήριξη που απολαμβάνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωση, αλλά και με τους πολίτε που τη πρόσφεραν απλόχερα το ποσοστό του 41% για να κυβερνήσει ανενόχλητη και το κυριότερο, χωρί να κρίνεται. Η γνωστή ηθοποιό, η οποία εκφράζεται συχνά μέσα από τα social media, ξέσπασε μέσα από τον προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram, μιλώντα για πραξικόπημα και δικτατορία, ενώ έριξε τι ευθύνε του Έλληνε πολίτε που δεν παίρνουν την κατάσταση στα χέρια του. Όπω έγραψε, χαρακτηριστικά. Όταν όλη η χώρα καίγεται έχουμε νεκρούς, χιλιάδες τρέματα στάχτη, παρθένα δάση, άπειρα ζώα, δηλητήριο και καπνό πάνω από όλη τη χώρα και τα μέσα μαζικής παίζουν κανονικά το πρόγραμμά τους, τότε ξέρεις τα σίγουρα ότι έχει γίνει πραξικόπημα και έχουμε κανονική δικτατορία. Η χώρα είναι υποκατάληψη μια συμμορία ανεύθυνων επικίνδυνων αλαζόνων που στέκονται μόνο στη Μόστρα, τσιμεντώνουν μνημεία και ζωέ και ευλογούν με ανάπτυξη των 500 ευρώ το μήνα και πολύ σα. Είμαστε πιο μόνοι και αβοήθητοι από ποτέ. Και φταίμε, γιατί δεν έχουμε κοινότητα, δεν έχουμε φωνή αλληλεγγύη, γιατί δεν είμαστε ομάδα, γιατί δεν γίναμε και εμεί συμμορία. Συμμορία δικαίου και αγάπη. Ντροπή και αηδία τα λόγια του πω δεν φταίνε για του νεκρού. Η πιο άνανδρη χιδέα κυβέρνηση που πέρασε από τη χώρα. Ο πιο άνανδρο και φοβισμένο λαό που γνώρισε η ψυχή μου.